Μέγας Αντώνιος. Συμβουλές για το ήθος των ανθρώπων σε 170 κεφάλαια. Οι άνθρωποι λέγονται λογικοί κατακριστικά. Δεν είναι λογικοί εκείνοι που έμαθαν τους λόγους και τα βιβλία των αρχαίων σοφών, αλλά όσοι έχουν λογική θυσία και μπορούν να διακρίνουν ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Κι έτσι αποφεύγουν τα κακά και ψυχοβλαβεί, μελετούν όμως σοβαρά τα καλά και ψυχοφελεί και τα πράττουν με μεγάλη ευχαριστία προς τον Θεό. Μόνο αυτοί πρέπει αληθινά να λέγονται λογικοί άνθρωποι. Δεύτερον, ο αληθινά λογικός άνθρωπος μία μόνο φροντίδα έχει: να υπακούει και να είναι αρεστός στο Θεό, τον Κύριο των όλων, και σε τούτο και μόνο να ασκεί την ψυχή του. Πώς να γίνει αρεστός στο Θεό? Ευχαριστώντας τον για τη μεγάλη και εξαιρετική πρόνοιά του και την κυβέρνηση όλου του κόσμου, όποια και είναι η θέση του στη ζωή. Γιατί είναι παράλογο να ευχαριστούμε τους γιατρούς όταν μας δίνουν τα πικρά και αειδιαστικά φάρμακα για χάρη της υγείας του σώματός μας? Να είμαστε όμως αχάριστοι στο Θεό για όσα φαίνονται σε εμάς δυσάρεστα και να μην αναγνωρίζουμε ότι τα πάντα γίνονται όπως πρέπει και προς το συμφέρον μας, σύμφωνα με την πρόνοιά του. Γιατί η αναγνώριση αυτή και η πίστη στο Θεό είναι η σωτηρία και η τελειότητα της ψυχής. Τρίτον, η εγκράτεια, η ανεξικακία, η σοφροσύνη, η εγκαρτέρηση, η υπομονή και οι παρόμοιες μέγιστες και ενάρετες δυνάμεις μας δόθηκαν από τον Θεό και είναι αντίθετες και αντιστέκονται και μας βοηθούν στις αντίστοιχες προστατές κακίες. Αν γυμνάζουμε αυτές τις δυνάμεις και τις έχουμε πάντοτε πρόχειρες, τότε νομίζουμε ότι δεν μας συμβαίνει πια τίποτα δύσκολο ή φιβερό ή αβάσταχτο. Γιατί σκεφτόμαστε ότι όλα είναι ανθρώπινα και τα νικούν οι αρετές που έχουμε. Αυτά δεν τα έχουν υπόψη τους οι ανόητοι άνθρωποι, ούτε σκέφτονται ότι τα πάντα γίνονται σωστά και όπως πρέπει για το συμφέρον μας, για να λάμψουν οι αρετές μας και να στεφανωθούμε από τον Θεό. Τέταρτον, την απόκτηση των χρημάτων και το πλούσιο εξόδημά τους να τα θεωρείς μόνον σαν φαντασία που δεν κρατά παρά λίγο καιρό. Και ξέροντας ότι η ενάρετη και θεάρεστη ζωή διαφέρει από τον πλούτο, όταν το μελετάς αυτό σταθερά, ούτε θα αναστενάξεις, ούτε θα κραυγάσεις, ούτε θα κατηγορήσεις κανένα. Αλλά θα ευχαριστείς τον Θεό για όλες τις ευεργεσίες που σου δίνει, βλέποντας ότι οι χειρότεροι από σένα στηρίζονται στα λόγια και στα χρήματα. Γιατί η επιθυμία, η δόξα και η άγνοια είναι τα πιο κακά πάθη της ψυχής. Πέμπτον, ο λογικός άνθρωπος, προσέχοντας ο ίδιος τον εαυτό του, εξετάζει τι πρέπει να πράξει και τι τον συμφέρει, καθώς και ποια ταιριάζουν στην ψυχή και την ωφελούν και ποια δεν τις ταιριάζουν. Κι έτσι αποφεύγει εκείνα που βλάπτουν την ψυχή ως ξένα και γιατί τον χωρίζουν από την αιώνια ζωή. Έκτον, όσο πιο λίγη περιουσία έχει κανείς, τόσο ευτυχέστερος είναι. Γιατί δεν φροντίζει για πολλά πράγματα, για υπηρέτες, καλλιεργητές, απόκτηση ζώων. Όταν λαθοσιωνόμαστε σε αυτά και ύστερα μας συμβαίνουν εξαιτίας αυτών δυσκολίες, κατηγορούμε τον Θεό. Με την αυθαίρετη επιθυμία μας τρέφουμε τον θάνατο. Κι έτσι μένουμε στο σκοτάδι της αμαρτωλής ζωής, μέσα στην πλάνη, χωρίς να αναγνωρίζουμε τον πραγματικό εαυτό μας. Έβδομον, δεν πρέπει κανένας να λέει ότι δεν είναι δυνατόν να κατορθώσει ο άνθρωπος την ενάρετη ζωή, αλλά να λέει ότι αυτό δεν είναι εύκολο. Ούτε μπορούν να κατορθώσουν την αρετή οι τυχόντες. Την ενάρετη ζωή την πραγματοποιούν όσοι άνθρωποι είναι ευσεβείς και έχουν νου που αγαπά το Θεό. Γιατί ο νους των πολλών είναι κοσμικός και μεταβάλλεται. Κάνει σκέψεις, άλλοτε καλές, άλλοτε κακές. Μεταβάλλεται στη φύση και γίνεται ειδικότερος. Ο νους όμως που αγαπά τον Θεό τιμωρεί την κακία η οποία έρχεται εκούσια στους ανθρώπους από την αμέλειά τους. 8. Οι ψυχικά ακαλλιέργητοι και αμαθείς θεωρούν γεννείο πράγμα τους λόγους που δεν θέλουν να τους ακούν επειδή ελέγχεται η κατάστασή τους και θέλουν να είναι όλοι όμοιοι με αυτούς. Επίσης και εκείνοι που είναι παραδομένοι σε σαρκικά αμαθήματα φροντίζουν να είναι όλοι οι άλλοι χειρότεροι τους, νομίζοντας οι δυστυχείς ότι επειδή θα είναι πολλοί οι αμαρτάνοντες, θα εξασφαλιστούν οι ίδιοι από την κατηγορία.
Η χαλαρή ψυχή χάνεται και σκοτίζεται εξαιτίας της κακίας, γιατί έχει μέσα της ασωτεία, υπερηφάνεια, απληστία, θυμό, αφθάδεια, μανία, φόνο, στεναχώρια, πθόνο, πλεονεξία, αρπαγή, πόνο, ψεύδος, ειδονή, ραθυμία, λύπη, δειλία, ασθένεια, μίσος, φιλοκατηγορία, αδυναμία, πλάνη, άγνοια, απάτη, λησμοσύνη του Θεού. Με τέτοιες κακίες και παρόμοιες τιμωρείται η αφλία ψυχή, η άφλια ψυχή που χωρίζεται από τον Θεό. Πολλές κακίες, αγαπητοί μου. Πολλές κακίες. Ένατον, εκείνοι που θέλουν να ζουν στην ενάρετη και ευλαβή και τιμημένη ζωή δεν πρέπει να διακρίνονται από τους επίπλασους τρόπους και την ψεύτικη ζωή. Αλλά όπως οι ζωγράφοι και οι αγαλματοποιοί να δείχνουν και αυτοί με τα έργα τους την ενάρετη και θεοφημή ζωή τους και όλες τις κακές ειδονές να τις αποστρέφονται σαν παγίδες. Δέκατον, ο πλούσιος και ευγενής που δεν έχει ψυχική καλλιέργεια και ενάρετη ζωή θεωρείται ευτυχής από εκείνους που κρίνουν ορθά τα πράγματα. Αντίθετα, ο φτωχός και ο δούλος κατά την τάξη, αν έχει ψυχική καλλιέργεια και είναι στολισμένος με αρετή, είναι ευτυχής. Και όπως οι ξένοι σε έναν τόπο χάνουν τον δρόμο τους, γιατί και εκείνοι που δεν φροντίζουν για την ενάρετη ζωή πλανιούνται εδώ και εκεί παρασυρωμένοι από τις κακές επιθυμίες τους και χάνονται. 11. Εκείνος που μπορεί να εξημερώσει τα ήθη των ανθρώπων και να τους κάνει να αγαπήσουν τους λόγους και την παιδεία πρέπει να λέγεται ανθρωποποιός. Κατά τον ίδιο τρόπο και εκείνοι που μεταστρέφουν τους παραδομένους στις σαρκικές ειδονές προς την ενάρετη και θεάρετη ζωή πρέπει να λέγονται και αυτοί ανθρωποποιοί, επειδή είναι σαν να ξαναπλάθουν τους ανθρώπους. Γιατί η πλαότητα και η εγκράτεια είναι ευτυχία και δίνουν καλή ελπίδα στις ψυχές των ανθρώπων. 12. Πρέπει πραγματικά οι άνθρωποι να εκμελούνται τα ήθη τους και να ζουν όπως πρέπει. Όταν αυτό το κατορθώσουν, τότε εύκολα μπορούν να γνωρίσουν και τα θεία. Γιατί όποιος με όλη του την καρδιά και τη μίση του σέβεται τον Θεό, έχει τη βοήθειά του να δαμάζει και να κρατεί το θυμό και την επιθυμία του. Επειδή η αιτία όλων των κακών είναι η επιθυμία και ο θυμός. 13. Άνθρωπος λέγεται ή εκείνος που χρησιμοποιεί ορθά το λογικό του ή εκείνος που δέχεται συμβουλή για την διόρθωσή του. Ο αδιόρθωτος δεν λέγεται άνθρωπος, αλλά απάνθρωπος. Και αυτό είναι το γνώρισμα των απανθρώπων. Και οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να αποφεύγονται. Γιατί εκείνοι που ζουν με την κακία δεν είναι δυνατόν να αποκτήσουν την αθάνατη ζωή. Όταν κάνουμε καμή χρήση του λογικού μας, τότε είμαστε άξιοι να λεγόμαστε άνθρωποι. Αντίθετα, όταν δεν κάνουμε καμή χρήση του λογικού, τότε μόνο κατά το σώμα και κατά τη φωνή διαφέρομαι από τα άλογα ζώα. Ας αναγνωρίσει λοιπόν ο συνετός άνθρωπος ότι είναι αθάνατος και τότε θα μισήσει κάθε αισχρή επιθυμία η οποία γίνεται αιτία θανάτου στους ανθρώπους. 15. Όπως και κάθε τέχνη, διαμορφώνοντας την ύλη, φανερώνει την αξία της, παραδείγματος χάρη, ο ένας γνέβει το ξύλο και ο άλλος το χαλκό και ο άλλος το χρυσό και το ασίδι. Έτσι και εμείς ακούγοντας για την καλή και ενάρετη και θεάρεστη ζωή, οφείλουμε να φαινόμαστε ότι είμαστε πραγματικά άνθρωποι για την λογική ψυχή μας και όχι για την διάπραση μόνο του σώματός μας. Η ψυχή που είναι αληθινά λογική και αγαπά τον Θεό γνωρίζει αμέσως όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή και ξυλώνει τον Θεό με διάθεση αγάπης και τον ευχαριστεί πραγματικά, κατευθύνοντας προς αυτόν όλη την ορμή και τον νου της. Μέγας Αντώνιος. Συμβουλές για το ήθος των ανθρώπων σε 170 κεφάλαια. Κεφάλαιο 16. Οι καπετάνοι κατευθύνουν με προσοχή το πλοίο για να μην προσκρούσει επάνω σε σκόπελο ή ύφαλο. Έτσι και εκείνοι που επιθυμούν να ζήσουν την ενάρετη ζωή ας εξετάσουν με επιμέλεια ποια πρέπει να κάνουν και ποια πρέπει να αποφεύγουν. Και να πιστεύουν ότι οι αληθινοί και θείοι νόμοι τους συμφέρουν, κόβοντας τις πονηρές ενθυμίσεις και επιθυμίες από την ψυχή τους. 17.
όπως οι τρίαζοι και οι αμαξιλάτες, με την προσοχή και την επιμέλεια πετυχαίνουν το σκοπό τους, έτσι πρέπει και όσοι φροντίζουν να ζουν τη σωστή και ενάρετη ζωή, να μελετούν και να φροντίζουν πώς να ζουν όπως πρέπει και αρέσει στο Θεό. Εκείνος που θέλει να ζήσει έτσι και έχει καταλάβει ότι μπορεί με την πίστη, προχωρεί προς την αυθαρσία. 18. Ελεύθερος νόμιζε όχι όσους έτυχε να είναι ελεύθεροι, αλλά εκείνοι που έχουν τη ζωή και τους τρόπους ελεύθερους. Δεν πρέπει πράγματι να ονομάζουμε ελεύθερους τους άρχοντες που είναι πονηροί και ακόλαστοι, γιατί είναι δούλοι των παθών και της ύλης. Ελευθερία και ευτυχία της ψυχής είναι η πραγματική καθαρότητα και η καταφρόνηση των προσκέρων. 19. Να υπενθυμίζεις τον εαυτό σου ότι πρέπει ακατάθαρστα να αποδεικνύεις τον Χριστό και ενάρον το βίο σου από τα ίδια τα έργα σου. Έτσι και οι άρρωστοι ονομάζουν και αναγνωρίζουν σωτήρες και ευεργέτες τους γιατρούς, όχι από τα λόγια τους, αλλά από τα έργα τους. 20. Η λογική και ενάρετη ψυχή αναγνωρίζεται από το βλέμμα, το βάδισμα, τη φωνή, το γέντρο, από το πού συχνάζει και με ποιους συναναστρέφεται. Όλα αυτά έχουν αλλάξει σε αυτήν και έγιναν κοσμιότερα. Γιατί ο νους που αγαπά τον Θεό σαν πρακτικός θυρολός απαγορεύει την είσοδο στις κακές και αισχρές ενθυμίσεις. 21. Εάν παρακολουθήσεις τον εαυτό σου και τον δοκιμάζεις, θα δεις ότι οι άρχοντες και τα αφεντικά έχουν εξουσία μόνο του σώματος, όχι της ψυχής και της ψυχής. Και να το θυμάσαι αυτό πάντοτε. Γι' αυτό αν διατάζουν φόνους ή τίποτε άτοπα ή άδικα και ψυχοβλαβή, δεν πρέπει να υπακούμε σε αυτούς και αν μας βασανίζουν ακόμη. Γιατί ο Θεός δημιούργησε την ψυχή ελεύθερη και αυτεξούσια σε όλα όσα κάνει, καλά ή κακά. 22. Η λογική ψυχή φροντίζει με κάθε τρόπο να ξεφύγει από όσα δεν οδηγούν πουθενά. Την ήση, την υπερηφάνεια, την απάτη, τον φθόνο, την αρπαγή και τα παρόμοια. Όσα δηλαδή είναι έργα δαιμονικά και κακής προαιρέσεως. Όλα κατορθώνονται με επιμέλεια και επιμονή, προσοχή και μελέτη από εκείνον τον άνθρωπο του οποίου η επιθυμία δεν τρέχει στις κακές ειδονές. 23. Εκείνοι που ζουν μετρημένη και περιορισμένη ζωή και από κινδύνους γλιτώνουν και δεν έχουν ανάγκη από φύλακες, με το να νικούν την επιθυμία σε όλες τις περιπτώσεις, βρίσκουν το δρόμο προς το Θεό εύκολα. 24. Οι άνθρωποι που τους οδηγεί το λογικό δεν χρειάζεται να μοιράζουν την προσοχή τους σε πολλές συντροφιές, αλλά μόνο στις ωφέλιμες και μάλιστα σε εκείνες όπου πριτανεύει το θέλημα του Θεού. Με τον τρόπο αυτό οι άνθρωποι προχωρούν πάλι στην κατά Θεό ζωή και το αιώνιο φως. 25. Πρέπει εκείνοι που επιδιώκουν την ενάρετη και θεοφυλή ζωή να είναι απαλλαγμένοι από ίση και κάθε κούφια ματαιοδοξία και να φροντίζουν με όλη τη δύναμή τους να διορθώνουν τη ζωή τους και την εσωτερική τους διάθεση προς το καλύτερο. Επειδή νους που αγαπά το Θεό και δεν μεταβάλλεται από την καλή κατάστασή του, είναι ανίψωση και δρόμος προς τον Θεό. 26. Καμιά ωφέλεια δεν προκύπτει από το να γνωρίζει ο άνθρωπος τα θεία λόγια, αλλά απουσιάζει η ευσεβή ζωή που αρέσει στον Θεό. Αιτία όλων των κακών είναι η πλάνη, η απάτη του κόσμου και η άγνοια του Θεού. 27. Η σπουδή του αρίστου βίου και η επιμέλεια της ψυχής δημιουργεί τους καλούς ανθρώπους που αγαπούν τον Θεό. Γιατί εκείνος που ζητά τον Θεό τον βρίσκει. Αν νικά την επιθυμία σε όλες τις περιπτώσεις και αν δεν σταματά την προσευχή. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν φοβάται τους δαίμονες. 28. Όσοι ξεγερούνται από τις ελπίδες τους σε βιωτικά πράγματα και περιορίζουν τη γνώση τους για την άσκηση του αρίστου βίου μόνο στα λόγια, μοιάζουν με εκείνους που έχουν φάρμακα και ιατρικά όργανα, αλλά δεν ξέρουν ούτε φροντίζουν να τα χρησιμοποιήσουν. Επομένως, για τις αμαρτίες μας, ας μην κατηγορούμε τον τρόπο που έγιναν ούτε τους άλλους, αλλά τους εαυτούς μας. Γιατί αν η ψυχή αδιαφορήσει με δική της θέληση, δεν μπορεί να μείνει ανίκητη.
21ο. Εκείνος που δεν ξέρει να ξεχωρίζει ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό, δεν επιτρέπεται να κρίνει τους καλούς και τους κακούς. Γιατί ο άνθρωπος που γνωρίζει τον Θεό είναι αγαθός. Αν όμως δεν είναι αγαθός, ούτε γνωρίζει τον Θεό, ούτε θα τον γνωρίσει ποτέ. Γιατί ο τρόπος να γνωρίσει κανείς τον Θεό είναι το αγαθό. 30. Οι καλοί άνθρωποι που αγαπούν τον Θεό ελέγχουν τους ανθρώπους για τις κακές πράξεις τους. Κατά πρόσωπο όταν είναι παρόντες. Όταν όμως δεν είναι παρόντες, δεν τους κατηγορούν, αλλά ούτε και τους άλλους επιτρέπουν να τους κατηγορήσουν. Λογικό. 31. Στις συναναστροφές με τους άλλους, μακριά από κάθε βαρασότητα, γιατί οι λογικοί και ευσεβείς άνθρωποι είναι στολισμένοι με ντροπή και φρόνηση, περισσότερο από τις παρθένες. Και τούτο γιατί ο νους που αγαπά τον Θεό είναι φως που τυλίγει με τη λάμψη του την ψυχή, όπως ο ήλιος περιλάμπει το σώμα. 32. Πάντοτε, όταν σε προσβάλλει κανένα πάθος της ψυχής, να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι που ορθοφρονούν και θέλουν να εξασφαλίσουν σωστά τη ζωή τους, δεν θεωρούν ευχάριστη την πρόσκαιρη απόκτηση χρημάτων, αλλά τις ορθές και αληθινές ιδέες. Αυτές τους κάνουν ευτυχή, γιατί ο πλούτος και κλέβεται και από δυνατότερους αρπάζεται. Η αρετή όμως της ψυχής, αυτή μόνο είναι απόκτημα και ασφαλισμένο που δεν μπορεί να κλαπεί. Και που δεν μπορεί να κλαπεί. Και μετά το θάνατο παρέχει τη σωτηρία σε όσους την έχουν αποκτήσει. Έτσι οι φρόνιμοι δεν παρασύρονται από την φαντασία του πλούτου και των άλλων ειδωνών. 33. Δεν πρέπει οι άστατοι και απέδευτοι να αφραδιάζουν σε αξιόλογους ανθρώπους. Και αξιόλογος άνθρωπος είναι εκείνος που αρέσει στο Θεό και που συνήθως σωπαίνει ή λέει λίγα και αναγκαία και αρεστά στον Θεό. 34. Εκείνοι που προσπαθούν να ζουν την ενάρετη και θεοφιλή ζωή φροντίζουν για τις αρετές σαν κτήματά τους και σαν αφορμή αιώνιας απολαύσεως. Τα πρόσκαιρα τα απολαμβάνουν όπως τύχει και όπως δίνει και θέλει ο Θεός και τα χρησιμοποιούν με μεγάλη χαρά και ευχαριστία προς τον Θεό και αν ακόμη αυτά είναι μετριότατα. Γιατί οι πολυπίκυλες τροφές τρέφουν τα σώματα ως υλικά, ενώ η γνώση του Θεού, η εγκράτεια, η αγαθότητα, η αγαθοεργία, η ευσέβεια και η πραότητα θεώνουν την ψυχή. 35. Όσοι άρχοντες εξαναγκάζουν να διαπραχθούν άτοπες και ψυχοβλαμείς πράξεις, δεν γίνονται ωστόσο κύριοι και της ψυχής, η οποία έχει δημιουργηθεί αυτεξούσια. Δεσμεύουν το σώμα, όχι όμως και την προαίρεση που Κύριος είναι ο λογικός άνθρωπος, εξαιτίας του δημιουργού του Θεού, ο οποίος είναι ισχυρότερος από κάθε εξουσία και ανάγκη και κάθε δύναμη. Μέγας Αντώνιος. Συμβουλές για το είδος των ανθρώπων σε 170 κεφάλαια. 53. Εκείνοι που γνωρίζουν τον Θεό γεμίζουν από κάθε καλή έννοια και επειδή επιθυμούν τα ουράνια, καταστρολούν τα βιωτικά. Αυτοί οι άνθρωποι ούτε αρέσουν στους πολλούς, ούτε και αυτοί αρέσκονται με τους πολλούς. Και γι' αυτό όχι μόνο τους μισούν, αλλά και τους περιγελούν οι πιο πολλοί ανόητοι. Υπομένουν όσα τους φέρνει η φτώχεια, επειδή γνωρίζουν ότι εκείνα που οι πολλοί θεωρούν κακά, σε αυτούς είναι καλά. Γιατί εκείνος που φτωχάζεται τα επουράνια πιστεύει στο Θεό γνωρίζοντας ότι όλα είναι έργα της θελήσεώς του. Εκείνος όμως που δεν τα φτωχάζεται δεν πιστεύει ποτέ ότι ο κόσμος είναι έργο του Θεού και ότι δημιουργήθηκε για τη σωτηρία του ανθρώπου. Κεφάλαιο 54. Εκείνοι που είναι γεμάτοι από κακία και μεθούν από την άγνοια δεν γνωρίζουν τον Θεό. Η ψυχή τους είναι ζαλισμένη και δεν έχουν ξεκάθαρο μυαλό. Το Θεό μπορεί να τον εννοήσει κανείς και ναι, δεν είναι ορατός, είναι όμως φανερότατος μέσα στα όρατα, όπως ακριβώς η ψυχή μέσα στο σώμα μας. Και αν σώμα χωρίς ψυχή είναι αδύνατο να υπάρξει, έτσι και όλα τα όντα και βλεπόμενα είναι αδύνατο να υπάρχουν χωρίς το Δημιουργό Θεό. 55. Για ποιο λόγο δημιουργήθηκε ο άνθρωπος? Για να βλέπει τα έργα του Θεού
και μέσω αυτών να γνωρίσει τον Θεό και να τον δοξάσει που τα δημιούργησε για χάρη του ανθρώπου. Ο νους που ελκύει την αγάπη του Θεού είναι ένα όρατο αγαθό που το χαρίζει ο Θεός στους αξίους για τη διαγωγή τους που την κυβερνά η χριστότητα. 56. Ελεύθερος είναι όποιος δεν σκλαβώνεται στις ειδονές, αλλά κυριαρχεί με φρόνηση και εγκράτεια επάνω στο σώμα του και αρκείται με μεγάλη ευχαριστία σε ό,τι του δίνει ο Θεός, έστω και αν είναι πολύ λίγα. Γιατί όταν βρεθούν σύμφωνοι ο νους που αγαπά τον Θεό και η ψυχή, τότε ειρηνεύει όλο το σώμα, ακόμη και χωρίς να το θέλει. Όταν η ψυχή θέλει, τότε κάθε αμαρτωλή σωματική κίνηση σβήνεται. Κεφάλαιο 57. Εκείνοι που δεν αρκούνται σε αυτά που χρειάζονται για να ζουν, αλλά επιθυμούν περισσότερα, υποδουλώνουν τον εαυτό τους στα πάθη που ταράζουν την ψυχή και τους φέρνουν λογισμούς και φαντασίες ότι το να θέλουν λίγα ή πολλά είναι το ίδιο. Κι όπως τα ρούχα που είναι μεγαλύτερα από το σώμα εμποδίζουν εκείνους που τρέχουν στο αγώνιμα του δρόμου, έτσι και η επιθυμία του ανθρώπου να έχει περισσότερα από όσα πρέπει εμποδίζει τις πτυχές και δεν τις αφήνει να αγωνίζονται ή να σωθούν. Κεφάλαιο 58. Όταν βρίσκεται κανείς ακουσίως και χωρίς να το θέλει κάπου, το αισθάνεται σαν φυλακή και τιμωρία. Να είσαι λοιπόν ευχαριστημένος με την κατάστασή σου, γιατί αν την υπομένεις με δυσαρέσκεια, θα τιμωρήσεις χωρίς να το αισθάνεσαι τον εαυτό σου. Ένας δρόμος υπάρχει γι' αυτό. Η καταφρόνηση των βιωτικών πραγμάτων. Κεφάλαιο 51. Όπως έχουμε την όραση που μας έδωσε ο Θεός για να βλέπουμε τα όρατα και να ξεχωρίζουμε ποιο είναι το άσπρο και ποιο είναι το μαύρο, έτσι μας έδωσε ο Θεός και το λογικό για να διακρίνουμε εκείνα που συμφέρουν στην ψυχή μας. Η επιθυμία όταν αποσπαστεί από τον λόγο γεννά ειδονή και δεν επιτρέπει στην ψυχή να σωθεί ή να ενωθεί με τον Θεό. Κεφάλαιο 60. Αμαρτήματα δεν είναι όσα γίνονται κατά φύση, αλλά πονηρά είναι εκείνα που γίνονται από την προαίρεση του ανθρώπου. Παραδείγματος χάρη, δεν είναι αμαρτία το να τρώει ο άνθρωπος, αλλά το να μην τρώει με ευχαριστία, κοσμιότητα και εγκράτεια, ώστε να κρατά το σώμα του στη ζωή χωρίς κανένα πονηρό υπολογισμό. Ούτε το να βλέπεις αθώα είναι αμαρτία, αλλά το να βλέπεις με φθόνο, υπερηφάνεια και απληστία. Επίσης, το να μην ακούς υπομονωτικά, αλλά με οργή και θυμό. Το να μην καθοδηγείς τη γλώσσα σου σε ευχαριστία προς ο Θεό και προσευχή, αλλά να κατηγορείς τους άλλους. Και το να μην απασχολείς τα χέρια σου στην ελεημοσύνη, αλλά σε φόνους και απαγές. Έτσι, κάθε μέλος του σώματος αμαρτάνει με το να εργάζεται παρά το θέλημα του Θεού και με τη θέληση του ανθρώπου, τα πονηρά. Κεφάλαιο 61. Αν αμφιβάλλεις ότι κάθε τι που κάνουμε το βλέπει ο Θεός, τότε παρατήρησε ότι εσύ που είσαι άνθρωπος και φτιαγμένος από χώμα, μπορείς σε μια στιγμή να σκέφτεσαι και να συλλογίζεσαι πολλούς και διάφορους τόπους, συγχρόνως. Πόσο μάλλον ο Θεός που βλέπει τα πάντα, σαν ένα σπόρο συλλαπιού, που δίνει ζωή στα πάντα και τα τρέφει όπως εκείνος θέλει. Κεφάλαιο 62. Όταν κλείσεις τις πόρτες του σπιτιού σου και είσαι μόνος, να γνωρίζεις ότι είναι μαζί σου ο άγγελος που έχει οριστεί για κάθε άνθρωπο από τον Θεό. Αυτός που οι Έλληνες ονομάζουν οικείο δαίμονα. Αυτός ο οποίος δεν κοιμάται ποτέ και δεν κάνει ποτέ λάθος. Είναι πάντοτε κοντά σου. Βλέπει τα πάντα χωρίς να τον εμποδίζει το σκοτάδι. Μαζί με αυτόν είναι σε κάθε τόπο και ο Θεός. Γιατί δεν υπάρχει τόπος ή πράγμα όπου δεν υπάρχει ο Θεός, αφού είναι μεγαλύτερος από όλα και κρατά όλους μέσα στο χέρι του. Κεφάλαιο 63. Αν οι στρατιώτες μένουν πιστοί στον Κέσσαρα επειδή τους δίνει τις τροφές, πόσο μάλλον πρέπει να φροντίζουμε να ευχαριστούμε ακατάβαστα, με ασύγητα στόματα το Θεό και να είμαστε αρετοί σε Αυτόν, ο οποίος τα πάντα δημιούργησε για τον άνθρωπο. Κεφάλαιο 64. Η ευγνωμοσύνη στο Θεό και η ενάρετη ζωή είναι καρποφορία του ανθρώπου, που είναι αρεστή στο Θεό. Οι καρποί της γης δεν γίνονται μέσα σε μία ώρα, αλλά με τον καιρό, με βροχές
και με καλλιέργεια. Όμοια και η κακοφορία των ανθρώπων. Στολίζεται με την άσκηση, με τη μελέτη, με το χρόνο, με την καρτερία, την εγκράτεια και την υπομονή. Κι αν με αυτά μερικοί σε θεωρούν ευλαβή, εσύ μην έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου όσο βρίσκεσαι στη ζωή και μην νομίζεις για κανένα από όσα κάνεις ότι αρέσει στο Θεό. Γιατί πρέπει να γνωρίζεις ότι δεν είναι εύκολο στον άνθρωπο να φυλάξει μέχρι το τέλος την αναμαρτησία. 65. Τίποτα δεν είναι πιο πολύτιμο στον άνθρωπο όσο ο λόγος. Ο λόγος είναι τόσο δυνατός ώστε με τον λόγο και την ευχαριστία μας λατρεύουμε τον Θεό. Ενώ με τον άχρηστο και δυσυνιστικό λόγο προκαλούμε την καταδίκη της ψυχής μας. Είναι αμέσως ο άνθρωπος που κατηγορεί τη γέννησή του ή κάτι άλλο για τις αμαρτίες του, αφού με την ελεύθερη θέλησή του μετασχηρίζεται λόγο ή έργο πονηρό. 66. Αν φροντίζουμε να θεραπεύσουμε τις σωματικές ατέλειες για να μην μας ηρωνεύονται όσοι μας βλέπουν, πολύ περισσότερο είναι μεγάλη ανάγκη να φροντίζουμε να θεραπεύουμε τα πάθη της ψυχής. Αφού μέλουμε να κρυθούμε μπροστά στο Θεό, μην βρεθούμε άτιμοι ή καταγέλαστοι. Έχοντας το αυτεξούσιο, μπορούμε να μην πραγματοποιήσουμε τις πονηρές πράξεις που επιθυμούμε. Αν το θεμίσουμε, είναι στην εξουσία μας να ζούμε με τρόπο που αρέσει στο Θεό. Και κανείς ποτέ δεν θα μας εξαναγκάσει να κάνουμε χωρίς τη θέλησή μας κάτι κακό. Έτσι, αν αγωνιζόμαστε, θα είμαστε άνθρωποι άξιοι του Θεού και θα ζήσουμε σαν άγγελοι στους ουρανούς. 67. Εάν θέλεις, είσαι δούλος των παθών. Εάν θέλεις, είσαι ελεύθερος και δεν θα υποκύψεις τα πάθη. Γιατί ο Θεός σε έκανε αυτεξούσιο και όποιος νικά τα πάθη της σάρκας στεφανώνεται με την αυθαρσία. Εάν δεν υπήρχαν τα πάθη, δεν θα υπήρχαν αιρετές, ούτε στεφάνια και που χαρίζονται από τον Θεό στους αξίους. Κεφάλαιο 68. Εκείνοι που δεν βλέπουν το συμφέρον τους, αν και γνωρίζουν το αγαθό, έχουν τυφλή την ψυχή τους και έχει πορωθεί η διακριτική δύναμή τους. Αυτούς δεν πρέπει να τους προσέχουμε, για να μην πέσουμε κι εμείς στα πάθη τους από απρονοησία μας σαν τυφλή. Μέγας Αντώνιος, Συμβουλές για το ίχος των ανθρώπων σε 170 κεφάλαια. Κεφάλαιο 69. Εναντίον εκείνων που αμαρτάνουν δεν πρέπει να θυμώνουμε, κι αν ακόμη διαπράττουν εγκλήματα άξια τιμωρίας. Για χάρη του ίδιου του δικαίου, όμως πρέπει να επαναφέρουμε όσους φάλουν και να τους τιμωρούμε αν τύχει, είτε μόνοι μας είτε μέσω άλλων. Αλλά δεν πρέπει να οργιζόμαστε, γιατί η οργή ενεργεί σύμφωνα με το πάθος, δεν κρίνει σωστά και δεν βλέπει το δίκαιο. Γι' αυτό ούτε και εκείνους που δείχνουν υπερβολική ευθραχνία προς όσους φάλουν πρέπει να τους παραδεχόμαστε. Αλλά οι κακοί πρέπει να τιμωρούνται για το καλό και τη δικαιοσύνη και όχι σύμφωνα με το πάθος μας της οργής. Κεφάλαιο 70. Μόνο ό,τι αποκτά η ψυχή είναι σίγουρο και αναφέρετο. Και αυτό είναι η αρετή, η ενάρετη και αρεστή στο Θεό ζωή και η γνώση και τα καλά έργα. Ενώ ο πλούτος είναι τυφλός οδηγός και ανόητος σύμβουλος. Οδηγεί στην απώλεια την ανέθητη ψυχή του εκείνος που μεταχειρίζεται τον πλούτο με κακό και φημίδωνο τρόπο. Κεφάλαιο 71. Πρέπει οι άνθρωποι ή τίποτε το περιττό να μην αποκτούν ή αν έχουν να γνωρίζουν με βεβαιότητα ότι όλα τα πράγματα της ζωής αυτής είναι από τη φύση τους. Θαρτά και εύκολα αφαιρούνται και πετιούνται και κομματιάζονται. Επομένως δεν πρέπει να θλίβονται με όσα συμβαίνουν. Κεφάλαιο 72. Γνώριζε ότι η σωματική πόνη είναι φυσική για το σώμα, αφού είναι θαρτό και υλικό. Πρέπει λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις η παιδαγωγημένη ψυχή να προβάλλει ευχαρίστως, καρτερία και υπομονή και να μην κατηγορεί το Θεό γιατί έπλασε το σώμα. Κεφάλαιο 73. Εκείνοι που αγωνίζονται στους Ολυμπιακούς αγώνες δεν παίρνουν το στεφάνι όταν νικήσουν τον πρώτο ή τον δεύτερο ή τον τρίτο, αλλά όταν νικήσουν όλους τους συναγωνιζόμενους. Έτσι και όποιος θέλει να στεφανωθεί από τον Θεό πρέπει να γυμνάζει την ψυχή του στη σοφροσύνη,
όχι μόνο σε ό,τι έχει σχέση με το σώμα, αλλά και στα σχετικά με τα κέρδη και τις αρπαγές και το φθόνο και τις τροφές και τη ματαιοδοξία και τις κατηγορίες και τους θανάτους και όλα τα παρόμοια. Κεφάλαιο 74. Να μην ακολουθούμε την ενάρετη και θεάρεστη διαγωγή για να μας επενέσουν οι άνθρωποι, αλλά για τη σωτηρία της ψυχής ας προτιμήσουμε την ενάρετη ζωή. Γιατί κάθε ημέρα ο θάνατος είναι μπροστά στα μάτια μας και τα ανθρώπινα είναι αβέβαια και σκοτεινά. Κεφάλαιο 75. Στην εξουσία μας είναι να ζήσουμε με σοφροσύνη, το να γίνουμε όμως πλούσιοι δεν είναι στην εξουσία μας. Τι λοιπόν, πρέπει να καταδικάσουμε την τυχή μας για χάρη μιας λιγότερης φαντασίας του πλούτου που δεν είναι στην εξουσία μας να αποκτήσουμε και να είναι ο πλούτος το μόνο που επιθυμούμε. Πόσο ανόητα τρέχουμε χωρίς να γνωρίζουμε ότι πρώτη από όλες τις αρετές είναι η ταπεινοφροσύνη, όπως και πρώτο από όλα τα πάθη είναι η γαστριμαργία και η επιθυμία των υλικών πραγμάτων. 76. Πρέπει να έχουμε υπόψη, ακατάθαυστα οι φρόνιμοι άνθρωποι, ότι με το να υποφέρουμε μικρούς και λιγότερους κόπους στη ζωή, πολύ μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση απολαμβάνουμε μετά το θάνατο. Γι' αυτό εκείνος που πολεμά κατά τον παθόν του και θέλει να στεφανωθεί από τον Θεό, αν πέσει σε αμαρτία, ας μη χάσει το θάρρος του και μείνει στην πτώση του απελπισμένος, αλλά να σηκωθεί και να αρχίσει πάλι να αγωνίζεται και να φροντίσει να στεφανωθεί. Κι αν ξαναπέσει, πρέπει μέχρι την τελευταία αναπνοή να σηκώνεται. Γιατί η σωματική κόπη είναι όπλα και μέσα για να αποκτήσουμε τις αρετές και σώζουν την τυχή. Και πάνω με τον 27. Οι θλίψεις και τα λυπηρά που συμβαίνουν στη ζωή γίνονται αφορμή στους ανδρείους και άξιους αγωνιστές να στεφανωθούν από το Θεό. Γι' αυτό πρέπει στη ζωή τους να γίνουν σαν νεκροί για όλα τα βιωτικά πράγματα. Γιατί ο νεκρός δεν θα φορνήσει ποτέ για τίποτε αυτού του κόσμου. Κεφάλαιο 78. Δεν πρέπει η λογική και αγωνιζόμενη ψυχή ευθύς αμέσως να φοβάται και να δηλιάζει απέναντι στα πάθη, γιατί έτσι θα θεωρηθεί δειλή και θα περιφρονηθεί. Γιατί η ψυχή που ταράζεται από τις φαντασίες της ζωής απομακρύνεται από τα πρέποντα. Στα αιώνια αγαθά προηγούνται οι αρετές της ψυχής μας, ενώ στις αιώνιες κολάσεις αιτία είναι οι θεληματικές κακίες των ανθρώπων. Κεφάλαιο 79. Ο λογικός άνθρωπος πολεμείται διαμέσου των αισθήσεων, από τα ψυχικά πάθη. 5 είναι οι αισθήσεις του σώματος: όραση, όσφρηση, ακοή, γεύση και αφή. Υποκύπτοντας μέσω των αισθήσεων αυτών στα 4 πάθη, εχμαλωτίζεται η άθλια ψυχή. Και είναι αυτά τα 4 πάθη της ψυχής: καινοδοξία, χαρά, θυμός και δειλία. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος με τη φρόνηση και την επανειλημμένη σκέψη σαν καλός στρατηγός γίνει κύριος των παθών και τα νικήσει, δεν πολεμείται πλέον από αυτά, αλλά έχει ειρήνη στην ψυχή του και στεφανώνεται από τον Θεό ως νικητής. Κεφάλαιο 80. Από εκείνους που διαστερεύουν στα παντοχεία, μερικοί βρίσκουν κρεβάτια, άλλοι δεν έχουν κρεβάτι. Κοιμούνται στο πάτωμα και εντούτοις, ροχαλίζουν, όπως και εκείνοι που κοιμούνται σε κρεβάτι. Και όταν περάσει η νύχτα πρωί-πρωί, αφήνουν το κρεβάτι τους και το παντοχείο και φεύγουν όλοι μαζί, έχοντας μόνο τα πράγματά τους. Κατά τον ίδιο τρόπο και όλοι όσοι γεννούνται σε αυτόν τον κόσμο, και οι φτωχοί και οι πλούσιοι και οι επίσημοι, βγαίνουν από τη ζωή σαν από παντοχείο, χωρίς να παίρνουν μαζί τους τίποτε από τις απολαύσεις του βίου και από τα πλούτη τους, παρά μόνο τα έργα τους, καλά ή κακά, όσα έκαναν στη ζωή τους. Αυτό είναι η μεγάλη αλήθεια. Κεφάλαιο 81. Εάν κατέχεις καμιά υψηλή εξουσία, μη φοβερήσεις εύκολα κανέναν από με θάνατο, έχοντας υπόψη ότι και εσύ φυσικώς είσαι υποκείμενος στο θάνατο και ότι η ψυχή βγάζει από πάνω της το σώμα σαν τελευταίο ένδυμα. Αυτό έχοντας υπόψη σου να εξασκείσαι πάντοτε συμπραότητα και να ευεργετείς ευχαριστώντας πάντοτε το Θεό,
Γιατί εκείνος που δεν εστρατίζεται τους άλλους δεν έχει αρετή επάνω του. Κεφάλαιο 82. Το θάνατο είναι αδύνατο και δεν υπάρχει τρόπος να τον αποφύγουμε. Αυτό το γνωρίζουν οι πραγματικά στοχαστικοί άνθρωποι και γυμνασμένοι στις αρετές και στις θεάρεστες σκέψεις. Και δέχονται το θάνατο χωρίς στεναγμού και φόβο και υπερβολική λύπη. Έχοντας υπόψη ότι δεν μπορούν να τον αποφύγουν και ότι με αυτόν γλιτώνουν από τα κακά και δυσάρεστα του βίου. Κεφάλαιο 83. Εκείνους που έχουν λησμονήσει ολόκληρα την ενάρετη ζωή, που είναι αρεστοί στο Θεό και δεν πιστεύουν στις σωστές και θεάρεστες διδασκαλίες, δεν πρέπει να τους μισούμε, αλλά μάλλον να τους συμπονούμε. Γιατί είναι βλαμμένη η διακριτική δύναμη της ψυχής τους και είναι τυφλή η καρδιά και η διάνοιά τους. Αυτοί χάνονται, γιατί από άγνοια δέχτηκαν το κακό ως καλό και δεν γνωρίζουν το Θεό οι τρισάφλοι και μωροί. Κεφάλαιο 84. Να αποφεύγεις να μιλάς για την αρετή και την ευσέβεια στους πολλούς. Δεν το λέω αυτό από φθόνο, αλλά γιατί κατά τη γνώμη μου θα φανείς γενίος στους ανόητους. Το όμοιο χαίρεται με το όμοιο του. Οι λόγοι για την αρετή και την ευσέβεια έχουν λίγους ακροατές και ίσως εντελώς μετρημένους. Καλύτερα να μην μιλάς παρεκτός μόνο εκείνα που θέλει ο Θεός για τη σωτηρία του ανθρώπου. 85. Η ψυχή πάσχει μαζί με το σώμα, ενώ το σώμα δεν πάσχει μαζί με την ψυχή. Λόγου χάρη, όταν κόβεται το σώμα, υποφέρει και η ψυχή. Όταν το σώμα είναι δυνατό και καιρό, συνευχαριστείται το παθητικό μέρος της ψυχής. Όταν όμως σκέφτεται η ψυχή, δεν σκέφτεται και το σώμα, αλλά μένει μόνο του, κατά μέρος, γιατί η σκέψη είναι η ιδιότητα της ψυχής. Όπως και η άγνοια, η υπερηφάνεια, η απιστία, η πλεονεξία, το μίσος, ο φθόνος, η οργή, η αδιαφορία, η καινοδοξία, η επιθυμία της τιμής, η διχόνοια και η αίσθηση του καλού, όλα αυτά τα ενεργεί η ψυχή. Μέγας Αντώνιος. Συμβουλές για το ύφος των ανθρώπων σε 170 κεφάλαια. Κεφάλαιο 86. Έχοντας το νου σου στο Θεό, να είσαι ευσεβής, δηλαδή χωρίς φθόνο, αγαθός, εγκρατής, πράος, να δίνεις όσο μπορείς, να είσαι κοινωνικός, ειρηνικός και τα παρόμοια. Γιατί αυτή είναι η αναφέρετη περιουσία της ψυχής, το να είσαι αρεστός στο Θεό με τις παραπάνω αρετές, με το να μην κρίνεις κανένα, ούτε να λες ότι ο τάδε είναι κακός και αμάρτησε, αλλά καλύτερα να αναζητείς τα δικά σου αμαρτήματα και να εξετάζεις τη ζωή σου αν είναι αρεστή στο Θεό. Τι μας ενδιαφέρει αν ο άλλος είναι κακός. Μέγας Αντώνιος. Συμβουλές για το είδος της ψυχής σε 170 κεφάλαια. Κεφάλαιο 87. Ο αληθινός άνθρωπος φροντίζει να είναι ευσεβής. Και ευσεβής είναι εκείνος που δεν επιθυμεί τα ξένα πράγματα. Ξένα για τον άνθρωπο είναι όλα τα κτίσματα και σαν εικόνα του Θεού που είναι όλα τα περιθρονή. Γίνεται ο άνθρωπος εικόνα του Θεού όταν ζει ορθά και θεάρεστα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν απομακρυνθεί ο άνθρωπος από τις μέρημνες της ζωής. Εκείνος που έχει νου, που αγαπά τον Θεό, γνωρίζει πως η ψυχική ωφέλεια και ευλάβεια προέρχεται από αυτό. Ο θεοσοβής άνθρωπος δεν κατηγορεί κανένα για τις αμαρτίες του, παρά μόνο τον εαυτό του. Και αυτό είναι σημάδι σωτηρίας της ψυχής. Και πάνω από τον 28. Όσοι φροντίζουν να αποκτήσουν τα πρόσκαιρα αγαθά, ακόμη και με τη βία, και αγαπούν τα έργα της κακίας, αψηφώντας το θάνατο και την απώλεια της ψυχής τους, χωρίς να βλέπουν οι άθλοι το συμφέρον τους, τούτοι δεν λογαριάζουν τι υποφέρουν οι άνθρωποι μετά το θάνατο από την κακία. Κεφάλαιο 21. Η κακία είναι πάθος που βρίσκεται στην ύλη. Της κακίας όμως δεν είναι αίτιος ο Θεός. Αυτός έδωσε στους ανθρώπους γνώση και επιτυπιότητα και την ιδιότητα να διακρίνουν το καλό από το κακό και αυτοεξουσιότητα. Αυτό που γεννά όλα τα πάθη της κακίας είναι η αμέλεια και η οκνηρία των ανθρώπων. Ο Θεός δεν φταίνει διόλου σε αυτό. Από την κακή τους προαίρεση οι δαίμονες έγιναν πονηροί, όπως και οι περισσότεροι άνθρωποι.
Κεφάλαιο 90. Ο άνθρωπος που είναι αχώριστος από την ευσέβεια δεν επιτρέπει να εισχωρήσει κρυφά η κακία στην φυσή του. Όταν απουσιάζει η κακία, τότε η φυσή ούτε κίνδυνο έχει, ούτε βλάπτεται από τίποτε. Τέτοιους ανθρώπους ούτε απέσιος δαίμονας, ούτε κακή μοίρα τους κυριεύει. Γιατί ο Θεός τους γλιτώνει από κινδύνους και ζουν χωρίς να υποστούν βλάβη. Θείοι και έξοχοι. Και αν κανείς επενέσει έναν τέτοιον άνθρωπο, αυτός γελά μέσα του για αυτούς που τον επενούν. Και αν κανείς τον κατηγορεί, δεν δικαιολογείται σε όσους τον κατηγορούν. Ούτε καν αγανακτεί για ό,τι του λένε. Κεφάλαιο 91. Η κακία ακολουθεί την ανθρώπινη φύση, όπως η σκουριά, το χαρκό και η ακαθαρσία το σώμα. Αλλά ούτε ο χαρκουργός έκανε τη σκουριά, ούτε οι γονείς την ακαθαρσία. Έτσι, ούτε την κακία την έκανε ο Θεός. Έδωσε γνώση στον άνθρωπο και δύναμη να διακρίνει για να αποφύγει το κακό, γνωρίζοντας ότι βλάπτεται από το κακό και τιμωρείται. Πρόσεχε λοιπόν, μήπως δει κανένα να είναι ευτυχής μέσα σε εξουσία και πλούτο και τον καλοτυχήσεις. Παρασυρώμενος από τον δαίμονα, αλλά ευθύς να βάλεις το θάνατο μπροστά στα μάτια σου και ποτέ δεν θα επιθυμήσεις κανένα κακό υγιεινό. Κεφάλαιο 22. Ο Θεός μας στα επουράνια χάρισε την αθανασία και τα επίγεια τα έβαλε μέσα στην μεταβολή. Στο σύμπαν δόρισε ζωή και κίνηση. Όλα αυτά για χάρη του ανθρώπου. Γι' αυτό να μην παρασύρεσαι από τα εξωτερικά φαινόμενα του βίου που υποβάλλει στο νου σου ο διάβολος. Γιατί αυτός είναι που υποβάλλει στην τυχή τις πονηρές ενθυμίσεις. Αλλά ευθύς να θυμάσαι τα ουράνια αγαθά και να λες στον εαυτό σου. Εάν θέλω, μπορώ να νικήσω και αυτό το πάθος. Δεν θα νικήσω όμως αν θέλω να πετύχω την δική μου όρεξη. Έτσι λοιπόν να ασκείσαι, γιατί έτσι μπορείς να σώσεις την ψυχή σου. Κεφάλαιο 93. Ζωή είναι η ένωση και σχέση του νου, της ψυχής και του σώματος. Ο θάνατος δεν είναι καταστροφή αυτών που ενώθηκαν, αλλά διάλυση της γνώσεώς τους. Γιατί μέσα στο Θεό διατηρούνται όλα και μετά τη διάλυσή τους. 94. Ο νους δεν είναι ψυχή, αλλά δωρεά του Θεού, που σώζει την τυχή και προηγείται και τη συμβουλεύει. Δηλαδή ο νους του είναι ευάρεστος στον Θεό. Τη συμβουλεύει λοιπόν τα πρόσχερα και υλικά και φαρτά να τα καταπρονήσει και να εωδευτεί τα αιώνια και άφαρτα και άειλα αυτά. Και ενώ θα ζει με το σώμα στη γη, να κατανοεί με το νου και να θεωρεί όλα τα ουράνια για τα σχετικά με τον Θεό. Ο Θεοφυνής λοιπόν νους είναι ευεργέτης και σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου. 95. Η ψυχή όταν ενωθεί με το σώμα, ευθύς από την λύπη και την ειδονή, σκοτίζεται και χάνεται. Και είναι η λύπη και η ειδονή σαν τους χυμούς του σώματος. Ο νους που αγαπά το Θεό κάνει το αντίθετο. Στενοχωρεί το σώμα και σώζει την ψυχή. Σαν γιατρός που κατακόβει και καυτηριάζει τα σώματα. 96. Όσες ψυχές δεν έχουν ηλίουχο, το λογικό που δεν κυβερνούνται από το νου, για να σφίγγει και να αναχαιτίζει και να κυβερνά τα πάθη τους, δηλαδή τη λύπη και την ειδονή, αυτές οι ψυχές χάνονται σαν τα άλογα ζώα, με το να παρασύρεται η λογική δύναμη της ψυχής από τα πάθη, σαν τον ημίωχο που νικήθηκε από τα άλογα του αμαξιού. 97. Πολύ μεγάλη ασθένεια της ψυχής και αφανισμός και καταστροφή είναι το να μην γνωρίζει το Θεό, που όλα τα δημιούργησε για τον άνθρωπο και του δόρισε το νου και το λογικό, με τα οποία πετώντας ο άνθρωπος ενώνεται με τον Θεό και τον εννοεί και τον δοξάζει. 98. Η ψυχή βρίσκεται μέσα στο σώμα, στην ψυχή, μέσα στο σώμα. Στην ψυχή βρίσκεται ο νους και μέσα στο νου βρίσκεται το λογικό. Με αυτά στοχαζόμαστε και δοξολογούμε τον Θεό, ο οποίος παρέχει στην ψυχή την αθανασία, την αθανασία και την αιώνια απόλαυση. Επειδή ο Θεός σε όλα τα όντα μόνο από αγαθότητα χάρισε την ύπαρξη. 91. Ο Θεός αφού έκανε τον άνθρωπο αυτεξούσιο, ως πλουσιόδωρος και αγαθός που είναι, του έδωσε και την δύναμη, αν θέλει, να γίνεται αρεστός σε αυτόν. Και αρέσει στο Θεό το να μην υπάρχει κακία στους ανθρώπους. Εάν τώρα οι άνθρωποι επενούν τα καλά έργα και τις αρετές της Αγίας Ψυχής,
που αγαπά τον Θεό και κατηγορούν τις σωστές και πονηρές πράξεις, πόσο μάλλον ο Θεός, ο οποίος θέλει τη σωτηρία του ανθρώπου. Κεφάλαιο 100. Τα αγαθά από τον αγαθό Θεό τα παίρνει ο άνθρωπος γι' αυτό το σκοπό και δημιουργήθηκε από τον Θεό. Τα κακά επισύρει ο άνθρωπος ο ίδιος στον εαυτό του εξαιτίας της κακίας, της επιθυμίας και της αναισθησίας του. Κεφάλαιο 101. Η ασυλλόγιστη ψυχή, ενώ είναι αθάνατη και κυριαρχεί επάνω στο σώμα, γίνεται δούλη του σώματος με τις ειδονές και δεν εννοεί ότι η σωματική απόλαυση είναι βλάβη της ψυχής, πέφτοντας σε αναισθησία και μορία. Φροντίζει μόνο για τις απολαύσεις του σώματος. 102. Ο Θεός είναι αγαθός. Ο άνθρωπος είναι πονηρός. Κανένα κακό δεν υπάρχει στον ουρανό. Κανένα καλό δεν υπάρχει επάνω στη γη. Ο λογικός άνθρωπος διαλέγει το καλύτερο και γνωρίζει τον Θεό των όλων και τον ευχαριστεί και τον ημί. Και όσο ζει, αποστρέφεται το σώμα του και δεν επιτρέπει στον εαυτό του να εκτελέσει τις πονηρές επιθυμίες του. Γιατί γνωρίζει ότι έχουν τη δύναμη να οδηγούν τον άνθρωπο στην απώλεια. 103. Ο πονηρός άνθρωπος αγαπά την πλεονεξία και περιφρονεί τη δικαιοσύνη και την αρετή. Και ούτε την αβεβαιότητα και την ακαταστασία και τον λιγόχρονο της ζωής συλλογίζεται. Ούτε το θάνατο που είναι ανατόφερο. Και δεν μπορεί κανείς με δώρα να τον δελεάσει. Αν είναι γέροντας, εσχρός και ασυλλόγιστος, τότε είναι σαν το σάπιο ξύλο που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τίποτα. 104. Όταν έχουμε πρώτα δοκιμάσει εκείνα που μας λυπούν και μας στενοχωρούν, τότε αισθανόμαστε τη χαρά και την ειδονή. Λόγου χάρη, δεν δίνει κανείς ευχάριστα εάν δεν διψάσει, ούτε τρώει ευχάριστα εάν δεν πεινάσει, ούτε κοιμάται με ευχαρίστηση εάν δεν ιστάξει. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ούτε χαίρεται πραγματικά εάν προτείται να δεν λυπηθεί. Έτσι, ούτε τα αιώνια αγαθά θα απολαύσουμε εάν δεν καταπονήσουμε τα πρόσχερα και λιγότερα. Κεφάλαιο 105. Το λογικό είναι ο υπηρέτης του νου. Ό,τι θέλει ο νους εξηγεί και εκφράζει το λογικό. Κεφάλαιο 106. Ο νους βλέπει τα πάντα, ακόμη και τα επουράνια. Τίποτα δεν το σκοτεινιάζει παρά μόνο η αμαρτία. Στον καθαρό νου τίποτα δεν είναι ακατανόητο, όπως και για τον λόγο. Τίποτα δεν υπάρχει που να μην μπορεί να το εκφράσει. Κεφάλαιο 107. Ο άνθρωπος εξαιτίας του σώματος είναι θνητός, αλλά εξαιτίας του νου και του λογικού είναι αθάνατος. Ενώ σωπαίνει σκέφτεσαι και όταν σκεφτείς μιλάς, γιατί μέσα στη σιωπή ο νους γεννά τον λόγο. Ευχάριστος λόγος που προσφέρεται στο Θεό είναι σωτηρία του ανθρώπου. Κεφάλαιο 108. Εκείνος που μιλάει τα ασυλλόγιστα δεν έχει νου, γιατί δεν μιλά έπειτα από σκέψη. Αλλά σκέψου και κοίταξε τι συμφέρει να κάνεις για τη σωτηρία της ψυχής σου. 109. Ο λόγος που βγαίνει από το νου έπειτα από σκέψη και είναι ψυχοφελής είναι δωρεά του Θεού. Αντίθετα, ο λόγος που είναι γεμάτος φιλιαρία και συζητεί για το μέγεθος και τη διαστάση του ουρανού και της γης και πόσο μεγάλος είναι ο ήλιος και τα άστρα είναι εφεύρημα ανθρώπου που ματαιοπονεί. Γιατί ζητά εκείνα που δεν ωφελούν, κουμπάζοντας μάτια, σαν να θέλει να αντλήσει νερό με το κόκκινο. Αυτά όμως δεν είναι δυνατόν να τα βρουν οι άνθρωποι. 110. Κανένας δεν βλέπει τον ουρανό και δεν μπορεί να εννοήσει όσα αυτός περιέχει. Παρά μόνο ο άνθρωπος που φροντίζει να ζει ενάρετα και συλλογίζεται και δοξάζει εκείνον που τον έβλασε για να τον σώσει και να του χαρίσει τη ζωή. Γιατί γνωρίζει αυτός ο άνθρωπος που αγαπά τον Θεό ότι χωρίς τον Θεό τίποτα δεν υπάρχει. Ο Θεός είναι σε κάθε τόπο και σε κάθε πράγμα, επειδή είναι απεριόριστος. Κεφάλαιο 111. Όπως βγαίνει ο άνθρωπος από την γυναίκα της μητέρας του, έτσι βγαίνει η ζυμή και η ψυχή από το σώμα. Άλλοι καθαροί και φωτεινοί, άλλοι λερωμένοι από τα σάλματα και άλλοι μαύροι από τις πολλές αμαρτίες της. Γι' αυτό η ψυχή που χρησιμοποιεί ορθά το λογικό της και αγαπά τον Θεό, βάζει στο νου της και συλλογίζεται τα μετά θάνατον. Κακά και ζει με ευσέβεια, για να μην καταδικαστεί και πέσει μέσα σε αυτά. Εκείνοι που απιστούν ζουν με ασέβεια και αμαρτάνουν, περιφρονώντας οι ανόητοι τα μετά θάνατον.
112. Όπως όταν βγει ο άνθρωπος από την κοιλιά της μητέρας σου, δεν θυμάται τίποτε από τη ζωή που είσαι εκεί, έτσι και όταν βγεις από το σώμα, δεν θυμάσαι τα του σώμα τους. 113. Όπως όταν βγεις από την κοιλιά της μητέρας σου γίνεται καλύτερο και μεγαλύτερο το σώμα σου, έτσι όταν βγεις από το σώμα καθαρός και χωρίς κοιμίδες, θα είσαι καλύτερος και άφθαρτος, διαμένοντας στους ουρανούς. Κεφάλαιο 114. Όπως όταν τελειοποιηθεί το έμβριο μέσα στην κοιλιά της μητέρας, είναι ανάγκη να γεννηθεί, έτσι και η ψυχή, όταν συμπληρώσει μέσα στο σώμα το όριο που έχει θέσει ο Θεός, είναι ανάγκη να βγει από το σώμα. Κεφάλαιο 115. Όπως μεταχειριστεί τη ψυχή σου, όσο βρίσκεται στο σώμα σου, κατά τον ίδιο τρόπο θα σε μεταχειριστεί και αυτή όταν βγει από το σώμα. Εκείνος που περιποιήθηκε το σώμα του πλούσια και τριφυλά προξενεί κακό στον εαυτό του μετά τον θάνατο, γιατί καταδίκασε την ψυχή του ως ανόητος. Κεφάλαιο 116. Όπως το έμβριο όταν βγει από την κοιλιά της μητέρας σου πρόωρα δεν μπορεί να επιβιώσει, έτσι και η ψυχή όταν βγει από το σώμα χωρίς να έχει φτάσει στη γνώση του Θεού με την ενάρετη ζωή της, δεν μπορεί να σωθεί ή να ενωθεί με τον Θεό. Κεφάλαιο 117. Το σώμα όταν ενώνεται με την ψυχή βγαίνει από το σκοτάδι της κοιλιάς στο φως. Και η ψυχή όταν ενώνεται με το σώμα δεσμεύεται στο σκοτάδι του σώματος. Γι' αυτό πρέπει να μισούμε και να παιδεύουμε το σώμα σαν εχθρό και αντίπαλο της ψυχής. Γιατί τα άφθονα και ορεκτικά φαγητά διεγείρουν τα πάθη της κακίας στους ανθρώπους. Ενώ η εγκράτεια στο φαγητό μετριάζει τα πάθη και σώζει την ψυχή. Κεφάλαιο 118. Η όραση του σώματος είναι τα μάτια, ενώ η όραση της ψυχής είναι ο νους. Και όπως το σώμα χωρίς τα μάτια είναι τυφλό και δεν βλέπει τον ήλιο που φωτίζει τη γη και τη θάλασσα, έτσι και η ψυχή που δεν έχει καλό και φρόνιμο νου και ενάρετη ζωή είναι τυφλή και δεν κατανοεί τον Θεό, τον Δημιουργό και Ευεργέτη των όλων. Ούτε τον δοξάζει, ούτε μπορεί να απολαύσει την αυθαρσία του και τα αιώνια αγαθά. Κεφάλαιο 119. Αναισθησία και μονία της ψυχής είναι η άγνοια του Θεού. Γιατί το κακό γεννιέται από την άγνοια, ενώ το αγαθό έρχεται στους ανθρώπους από τη γνώση του Θεού και σώζει την ψυχή. Εάν λοιπόν δεν προσπαθείς να πραγματοποιείς τα δικά σου θελήματα, αλλά παραμένεις άγρυπνος και γνωρίζεις το θέλημα του Θεού, τότε έχεις το νου σου προσιλωμένο στις αρετές. Εάν όμως φροντίζεις να κάνεις τις κακές σου επιθυμίες για χάρη της ειδονής, τότε είσαι σαν μεθυσμένος από την άγνοια του Θεού και χάνεσαι σαν τα άλογα ζώα. Γιατί δεν συλλογίζεσαι τις μεταθάνατων τιμωρίες. Κεφάλαιο 120. Πρόνοια είναι εκείνα που γίνονται κατά θεία φυσική αιτία, όπως η ανατολή και η δύση του ιδρύου, καθημερινά, και η καρποφορία της γης. Έτσι και νόμος λέγεται εκείνο που γίνεται σύμφωνα με μία ανθρώπινη φυσική ανάγκη. Όλα έγιναν για χάρη του ανθρώπου. Κεφάλαιο 121. Όσα κάνει ο Θεός επειδή είναι αγαθός, τα κάνει για χάρη του ανθρώπου. Όσα κάνει ο άνθρωπος είτε καλά είτε κακά, τα κάνει για χάρη του εαυτού του. Και για να μην θαυμάζεις την ευτυχία των κακών ανθρώπων, έχει υπόψη σου ότι και οι πόλεις διατηρούν και τρέφουν τους δημίους χωρίς να τους επαινούν για την κακή τους ιδιότητα. Αλλά με αυτούς τιμωρούν τους κακοποιούς. Έτσι και ο Θεός επιτρέπει στους κακούς να θέλονται δυναστικά στους άλλους, ώστε με αυτούς να τιμωρούνται οι ασεβείς. Στο τέλος και αυτούς τους καταδικάζει, επειδή τυράννησαν τους ανθρώπους όχι ως υπηρέτες του Θεού, αλλά ως δούλοι της δικής τους κακίας. Κεφάλαιο 122. Εάν οι ειδωλολάτρες γνώριζαν τι σέβονται, δεν θα πλανιόνταν οι άθλοι μακριά από την αληθινή πίστη. Αλλά βλέποντας την ευπρέπεια και την τάξη και την πρόνοια εκείνου που έκανε και κάνει συνεχώς ο Θεός, θα γνώριζαν εκείνον που έκανε όλα αυτά για χάρη του ανθρώπου. Κεφάλαιο 123. Ο άνθρωπος, σαν κακός και άδικος που είναι, μπορεί και να σκοτώσει άνθρωπο. Ο Θεός όμως δεν πάβει να χαρίζει ζωή στους ανάξιους. Ως πλουσιόδωρος και αγαθός από τη φύση του, θέλησε να γίνει ο κόσμος και έγινε. Και αυτό γίνεται για χάρη του ανθρώπου και για τη σωτηρία του. 124. Άνθρωπος είναι εκείνος που εννόησε τι είναι το σώμα, ότι δηλαδή είναι φθαρτό και λιγόχρονο.
Ένας τέτοιος άνθρωπος εννοεί και την ψυχή ότι έχει θεϊκή καταγωγή, ότι είναι αθάνατη και πνοή του Θεού και ότι για δοκιμασία και θέωση συνδέθηκε με το σώμα. Εκείνος που εννόησε τι είναι η ψυχή ζει με σωστό και θεάρρωστο τρόπο και δεν υπακούει στο σώμα του. Αλλά βλέποντας νοερά το Θεό σκέφτεται και τα αιώνια αγαθά που χαρίζει ο Θεός στην ψυχή. 125. Ο Θεός, ως αγαθός και πλουσιόδωρος, έδωσε στον άνθρωπο το δικαίωμα και την ελευθερία να κάνει το καλό ή το κακό. Του έδωσε ακόμη και γνώση για να παρατηρεί τον κόσμο και τα δημιουργήματα και να γνωρίζει εκείνον που όλα τα δημιούργησε για χάρη του ανθρώπου. Στο Βέβυλο όμως και ασεβή, στον Βέβυλο και ασεβή, επιτρέπεται να θέλει και να μην εννοεί τον Θεό. Μπορεί δηλαδή και να πιστεί και να μην κατορθώνει να μάθει την αλήθεια και να χρονεί αντίθετα προς αυτή. Τόση εξουσία έχει ο άνθρωπος επάνω στο καλό και στο κακό. 126. Προσφαγή του Θεού είναι όσο μεγαλώνει το σώμα να γεμίζει η ψυχή από νου για να βλέπει ο άνθρωπος το καλό και το κακό και να διαλέξει. Η ψυχή όμως που δεν διαλέγει το καλό δεν έχει νου. Επομένως όλα τα σώματα έχουν ψυχή. Δεν έχουν όμως όλες οι ψυχές νου. Γιατί ο νους που αγαπά τον Θεό υπάρχει στους φρόνιμους και οσίους και δίκαιους και καθαρούς και αγαθούς και ελεήμονες και ευσεβείς. Και η παρουσία τέτοιου νου βοηθά τον άνθρωπο να πλησιάσει τον Θεό. 127. Ένα πράγμα μόνο δεν είναι δυνατό στον άνθρωπο. Το να είναι αθάνατος. Δηλαδή, κατά το σώμα, επειδή η ψυχή είναι αθάνατη. Αλλά και το σώμα μετά την ανάσταση των νεκρών θα γίνει και αυτό αφάνατο. Να ενωθεί όμως με τον Θεό του είναι δυνατό εάν καταλάβει ότι μπορεί να ενωθεί. Γιατί ο άνθρωπος που θέλει και στοχάζεται και πιστεύει και αγαπά με την ενάρετη ζωή του γίνεται αχώριστος σύντροφος του Θεού. 128. Το μάτι του ανθρώπου μόνο τα φαινόμενα και ορατά βλέπει. Ο νους παρατηρεί και εννοεί τα αόρατα. Γιατί ο νους που αγαπά τον Θεό είναι φως της ψυχής και όποιος έχει νου θεοφιλή είναι φωτισμένη η καρδιά του και βλέπει το Θεό νοερά. 1. Αντώνιος. Συμβουλές για το ήθος των ανθρώπων σε 170 κεφάλαια. Κεφάλαιο 121. Κανένας αγαθός άνθρωπος δεν είναι αισχρός, αλλά εκείνος που δεν είναι καλός είναι οπωσδήποτε κακός και φίλος του σώματος. Πρώτη αρετή του ανθρώπου είναι η περιφρόνηση της σάρκας. Γιατί ο αποχωρισμός από τα πρόσχερα και φατά και υλικά που γίνεται με τη θέλησή μας και όχι εξαιτίας της στόχιας μας κάνει κληρονόμους των αιωνίων και αθάνατων αγαθών. Κεφάλαιο 130. Ο άνθρωπος που έχει νου γνωρίζει τον εαυτό του τι είναι. Ότι δηλαδή ο άνθρωπος είναι φαρτός. Εκείνος που γνωρίζει τον εαυτό του γνωρίζει ότι όλα είναι δημιουργήματα του Θεού και δημιουργήθηκαν για τη σωτηρία του ανθρώπου. Είναι στην εξουσία του ανθρώπου να εννοήσει τα πάντα και να πιστέψει σωστά. Και γνωρίζει ασφαλώς ένας τέτοιος άνθρωπος ότι εκείνοι που περιφρονούν τα βιωτικά πράγματα ελάχιστα κοπιάζουν ενώ κερδίζουν απόλαυση και ανάθαυση αιώνια από το Θεό μετά το θάνατο. 131. Όπως το σώμα χωρίς την ψυχή είναι νεκρό, έτσι και η ψυχή χωρίς την επιβιότητα να νοεί είναι ακαλλιέργητη και άχρηστη και δεν μπορεί να γίνει κληρονόμος του Θεού. 132. Από όλα τα δημιουργήματα ο Θεός ακούει μόνο τον άνθρωπο. Μόνο στον άνθρωπο φανερώνεται. Την άνθρωπο είναι ο Θεός όπου κι αν είναι και φαίνεται πάντοτε ο Θεός. Μόνο ο άνθρωπος είναι αντάξιος προσκυνητής του Θεού. Για χάρη του ανθρώπου ο Θεός μεταμορφώνεται. Κεφάλαιο 133. Ο Θεός για χάρη του ανθρώπου έπλασε τα πάντα. Τον ουρανό με τα ουράνια σώματα που τον στολίζουν, όπως και τη γη που οι άνθρωποι καλλιεργούν για τον εαυτό τους. Εκείνοι που δεν αισθάνονται την τόσο μεγάλη πρόνοια του Θεού είναι ανόητοι. Κεφάλαιο 134. Το καλό δεν φαίνεται όπως και τα ουράνια. Το κακό είναι φανερό όπως και τα επίγεια. Καλό είναι εκείνο που δεν συγκρίνεται με τίποτα. Ο άνθρωπος που έχει φρόνηση διαλέγει το καλύτερο. Γιατί μόνο ο άνθρωπος μπορεί να εννοήσει τον Θεό και τα δημιουργήματά του. 135. Ο νους φανερώνεται μέσα στην ψυχή, ενώ η υλική φύση φανερώνεται στο σώμα. Ο νους φέρνει σε θέωση την ψυχή, αλλά η υλική φύση του σώματος διαλύεται. Και σε κάθε σώμα υπάρχει ηλική σύσταση.
Δεν υπάρχει όμως και σε κάθε ψυχή φρόνηση. Γι' αυτό το λόγο και δεν σώζεται κάθε ψυχή. 136. Η ψυχή είναι στον κόσμο γιατί είναι γεννημένη, ενώ ο νους είναι παραπάνω από τον κόσμο, γιατί είναι αγέννητος. Η ψυχή όμως που αντιλαμβάνεται τα πράγματα του κόσμου και επιθυμεί να σωθεί, κάθε στιγμή έχει ένα νόμο απαράβατο και συλλογίζεται ότι τώρα είναι ο αγώνας. Τώρα δίνει εξετάσεις και δεν επιτρέπεται να διακόψει τον κριτή. Σκέφτεται ότι η ψυχή σώζεται ή χάνεται για μια μικρή και αισχρή ειδονή. Κεφάλαιο 138. Ψυχή δημιουργήθηκε από το Θεό γέννηση και θάνατος, ενώ στον ουρανό πρόνοια και το αμετάβλητο. Και όλα έγιναν για χάρη του ανθρώπου και για τη σωτηρία του. Γιατί ο Θεός, ενώ δεν έχει ανάγκη από τίποτε, δημιούργησε για τους ανθρώπους τον ουρανό και τη γη και τα στοιχεία του κόσμου, προσπαθώντας να τους εξασφαλίσει με αυτά την απόλαυση κάθε αγαθού. Κεφάλαιο 138. Τα θνητά είναι κατώτερα από τα αθάνατα, αλλά τα αθάνατα υπηρετούν τα θνητά. Με άλλα λόγια, τα στοιχεία της φύσεως έγιναν για τον άνθρωπο, εξαιτίας της φιλανθρωπίας και της φυσικής αγαθότητος του δημιουργού Θεού. Κεφάλαιο 139. Όποιος έγινε φτωχός και δεν μπορεί να βλάψει, δεν λογαριάζεται ως ευσεβής στην πράξη. Εκείνος τώρα που μπορεί να βλάψει κι όμως τη δύναμή του δεν την μεταχειρίζεται για το κακό, αλλά λυπάται τους ανθρώπους που στέκουν χαμηλότερα εξαιτίας της ευσεβιάς του προς τον Θεό, αυτός δέχεται αμοιβές ωφέλιμες στη ζωή και μετά τον θάνατο. 140. Πολλοί είναι οι δρόμοι της σωτηρίας των ανθρώπων από φιλανθρωπία του Θεού. Γίνονται δρόμοι επιστροφής των ψυχών που τις ανεβάζουν στους ουρανούς. Και οι ψυχές των ανθρώπων παίρνουν μετά το θάνατο αμοιβές για την αρετή τους και τιμωρίες για τα αμαρτήματά τους. 141. Ο Υιός είναι μέσα στον Πατέρα, το Πνεύμα μέσα στον Υιό και ο Πατέρας μέσα στον Υιό και το Πνεύμα. Και με την πίστη γνωρίζει ο άνθρωπος όλα τα όρατα και νοητά. Πίστη είναι η θεληματική συγκατάθεση της ψυχής. 142. Εκείνοι που για κάποιους λόγους οι δύσκολες περιστάσεις αναγκάζονται να κολυμπήσουν και στα μεγαλύτερα ποτάμια, αν είναι προσεκτικοί, σώζονται. Γιατί και αν τα ρεύματα τυχαίνει να είναι ορμητικά και μπορούν να τους καταπιούν, πιάνονται από οτιδήποτε φυτρώνει στην όχθη και σώζονται. Όσοι όμως βρέθηκαν μεθυσμένοι, όταν παρουσιάστηκε η ανάγκη να πέσουν στο ποτάμι, ακόμη κι αν έχουν σπουδάσει άπειρες φορές στην εντέλεια το κολύμπι, βουλιάζουν κάτω από το ρεύμα και βγαίνουν από τον κύκλο των ζωντανών. Έτσι και η ψυχή, όταν πέσει μέσα στον παρασυρμό και τον παραδαρμό των ρευμάτων του βίου, εάν δεν ξεζαλιστεί από την κακία των υλικών πραγμάτων και δεν σκεφτεί καλά ότι ενώ είναι θεϊκή και αθάνατη, συνδέθηκε με το λιγόχρονο και πολυπαθές και θνητό σώμα για να δοκιμαστεί, τραβιέται προς τα κάτω και από τις σωματικές ειδονές στην απώλεια και περιφρονώντας τον εαυτό της και μεθυσμένη από την άγνοια του Θεού και μη έχοντας συνέστηση του εαυτού της, χάνεται και βγαίνει από τον κύκλο εκείνων που σώζονται. Γιατί το σώμα πολλές φορές σαν ποτάμι μας συμπαρασύρει σε άτοπες ειδονές. 143. Η λογική ψυχή που είναι στερωμένη επάνω στην καλή της προαίρεση διευθύνει σαν καλός ημίωχος το συνέστημα και την επιθυμία, τα παράλογα πάθη της. Και αφού τα νικήσει και τα συγκρατήσει και κυριαρχήσει επάνω σε αυτά, στεφανώνεται και αξιώνεται του επουράνιου τρόπου ζωής, παίρνοντάς τον ως αμοιβή της νίκης από τον δημιουργό της Θεό. 144. Η πραγματικά λογική ψυχή όταν βλέπει ότι οι πονηροί είναι ευτυχείς και οι ανάξιοι καλοπερνούν, δεν θορυβείται όπως κάνουν οι απερίσκεπτοι άνθρωποι, γιατί γνωρίζει καλά ότι η τύχη είναι άστατη και ο βίος είναι αβέβαιος και σκοτεινός και η ζωή λιγόχρονη και η θεία δίκη αδωροδόκητη. Και πιστεύει με τέτοια ψυχή ότι δεν την έχει παραμιλήσει ο Θεός, αλλά τη χορηγεί την τροφή που χρειάζεται. 145. Η σωματική ζωή και η απόλαυση του βίου με εξουσία και πολύ πλούτο γίνονται θάνατος της ψυχής, ενώ ο κόπος και η υπομονή και η στέρηση με ευχαριστία προς τον Θεό και ο θάνατος του σώματος είναι ζωή και αιώνια απόλαυση της ψυχής. 146. Η λογική ψυχή περιφρονεί τα υλικά και την λιγόχρονη ζωή και στη θέση τους
προτιμά την ουράνια απόλαυση και την αιώνια ζωή που την παίρνει από το Θεό με την ενάρετη του ζωή. 147. Όσοι φορούν ρούχα λερωμένα με βρωμερή λάσπη, λερώνουν εκείνους που τους πλησιάζουν. Παρόμοια οι κακοπροαίρετοι άνθρωποι που δεν ζουν με ευσέβεια, όταν συναναστρέφονται με απλούς και άχαρους ανθρώπους, μολύνουν την ψυχή τους με τα βρωμερά και άπρεπα λόγια τους. 148. Αρχή της αμαρτίας είναι η επιθυμία με την οποία χάνεται η λογική ψυχή. Και αρχή σωτηρίας και βασιλείας ουρανών είναι η αγάπη. 149. Ο χαρκός, όταν τον παραμεμήσουμε εξαιτίας του χρόνου και της αχρησίας, σαπίζει από τη σκουριά και γίνεται άχρηστο και άσχημο. Κατά τον ίδιο τρόπο και η ψυχή όταν μένει αργή και δεν φροντίζει για ενάρετη ζωή και επιστολή στο Θεό, χωρίζεται με τις κακές πράξεις από τη φύλαξη και τη βοήθεια του Θεού και εξαιτίας της κακίας που προέρχεται από την ανέλεια και τη φροντίδα που έχει μόνο για το σώμα, σαν το χαρκό καταστρέφεται από τη σκουριά και γίνεται άσχημη και άχρηστη και ακατάλληλη για σωτηρία. 150. Ο Θεός είναι αγαθός και απαθής και αμετάμιντος. Εάν κανείς αυτό το θεωρεί εύλογο και αληθές, απορεί όμως πως ο Θεός για τους αγαθούς χαίρεται, ενώ τους κακούς τους αποστρέφεται και εναντίον εκείνων που αμαρτάνουν οργίζεται. Ενώ όταν υπηρετείται και λατρεύεται γίνεται ευμενής. Πρέπει να του πούμε ότι ο Θεός ούτε χαίρεται ούτε οργίζεται, γιατί η λύπη και η χαρά είναι πάθη, ούτε με δώρα κορακέμεται, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι νικέται από την ειδονή. Δεν πρέπει να κρίνουμε τον Θεό με ανθρώπινα κριτήρια. Εκείνος είναι αγαθός και ωφελεί μόνο και ουδέποτε βλάπτει, αλλά είναι πάντοτε ο ίδιος απαθής. Ενώ εμείς εφόσον είμαστε αγαθοί, ενωνόμαστε με τον Θεό. Και όταν είμαστε κακοί, χωριζόμαστε από αυτόν, επειδή είμαστε ανώμοιοι. Όταν ζούμε με αρετή, ακολουθούμε τον Θεό. Όταν όμως γινόμαστε κακοί, κάνουμε εχθρό μας. Εκείνο που δεν οργίζεται χωρίς λόγο, γιατί τα αμαρτήματα δεν αφήνουν τον Θεό να μας φωτίζει εσωτερικά, αλλά μας ενώνουν με τιμωρούς δαίμονες. Εάν με προσευχές και ελεημοσύνες κερδίζουμε την άβληση των αμαρτιών μας, δεν κορακαίνουμε και δεν μεταβάλλουμε τον Θεό, αλλά με τα καλά μας έργα και την επιστροφή μας σε αυτόν, διατρέμουμε την κακία μας. Και απολαμβάνουμε πάλι την αγαθότητα του Θεού. Ώστε το να λέμε ότι ο Θεός αποστρέφεται τους κακούς, είναι σαν να λέμε ότι ο ίδιος κρίνει το φως του από τους τυφλούς. Κεφάλαιο 151. Η ευσεβή ψυχή γνωρίζει το Θεό των όλων. Επειδή τίποτε άλλο δεν είναι η ευσέβεια παρά να κάνει κανείς το θέλημα του Θεού, και αυτό είναι γνώση του Θεού, να μην έχει δηλαδή φθόνο, να έχει σοφροσύνη, να είναι πράος, ευεργετικός, όσο μπορεί κοινωνικός, ειρηνικός και όλα όσα αρέσουν στο θέλημα του Θεού. 152. Η γνώση και ο φόβος του Θεού θεραπεύουν τα πάθη που προξενεί, συντυχεί η ύλη. Όταν η ύλη δεν γνωρίζει τον Θεό, τα πάθη μένουν αθεράπευτα και προκαλούν το σάπισμα της ψυχής. Σαν να έχει χρόνια αγιάδρευτη πληγή, η ψυχή σαπίζει από την κακία. Πράγμα για το οποίο είναι ανεύθυνος ο Θεός, γιατί έχει δώσει γνώση, εμπειρία και επιτυχιότητα στους ανθρώπους. 153. Τον άνθρωπο τον έχει γεννήσει ο Θεός από γνώση, εμπειρία και επιτυχιότητα, γιατί φροντίζει να τον καθαρίσει από τα πάθη και τη συναισθηματική κακία και επειδή θέλει να μεταβάλει τη θνητότητα σε αθανασία λόγω της αγαθότητάς του. 154. Ο νους που κατοικεί μέσα στην καθαρή και φιλόθεη ψυχή βλέπει τον Θεό πραγματικά σαν τον αγέννητο και αόρατο, τον ανέφραστο, τον μόνο καθαρό για όλους και όσους είναι καθαροί στην καρδιά. 155. Στεφάνια αθανασίας και αρετή και σωτηρία του ανθρώπου είναι να υποφέρει με χαρά και ευχαριστία τις συμφορές που του τυχαίνουν. Το να κυριαρχεί στο θυμό, τη γλώσσα, την κοιλιά και να απέσει από ειδονές, αυτά γίνονται μεγάλη βοήθεια στην ψυχή. 156. Η πρόνοια του Θεού είναι που συγκρατεί τον κόσμο και δεν υπάρχει κανένα τόπο στον κόσμο από που να απουσιάζει η πρόνοια του Θεού. Πρόνοια είναι αυτοδύναμος λόγος του Θεού, ο οποίος διαμορφώνει την ύλη που έρχεται στον κόσμο και είναι ο δημιουργός και τεχνίτης όλων όσων γίνονται. Γιατί η ύλη δεν μπορεί να τακτοποιηθεί χωρίς τη δημιουργική δύναμη του λόγου, που είναι εικόνα και νους και σοφία και πρόνοια του Θεού. 157.
Η επιθυμία που προέρχεται από τις επιθυμήσεις είναι η ρίζα των σκοτεινών παθών και η ψυχή, όταν είναι μέσα στην κακή επιθυμία, αγνοεί τον εαυτό της ότι είναι πνοή του Θεού και έτσι οδηγείται στην αμαρτία, χωρίς να συλλογίζεται για νόητη της μετά θάνατον τιμωρίες. 158. Πολύ, δηλαδή, και πολύ μεγάλη και αγιάτρωστη ασθένεια της ψυχής και καταστροφή της είναι η αθεία και η φιλοδοξία. Γιατί η επιθυμία του κακού στερεί την ψυχή από το αγαθό. Αγαθό είναι το να κάνει ο άνθρωπος πλουσιοπάροχα όλα τα καλά, όσα είναι αρεστά στο Θεό των όλων. 159. Μόνο ο άνθρωπος είναι δυνατόν να δεχθεί τον Θεό, επειδή μόνο στον άνθρωπο μιλάει ο Θεός τη νύχτα με όνειρα, την ημέρα με το νου και με όλα τα μέσα προλέγει και προμηνύει τα μέλλοντα αγαθά σε εκείνους τους ανθρώπους που είναι άξιοι του. 160. Τίποτα δεν είναι δύσκολο σε εκείνον που πιστεύει και θέλει να εννοήσει τον Θεό. Αν τώρα θέλει επιπλέον να τον δει, βλέπει την ευπρέπεια και ευταξία και την πρόνοια όλων όσα έγιναν και γίνονται διαμέσου του λόγου του. Και όλα για χάρη του ανθρώπου. 161. Άγιος ονομάζεται εκείνος που είναι καθαρός από κακίες και αμαρτήματα. Γι' αυτό είναι πολύ μεγάλο κατόρθωμα της ψυχής και αρέσει στον Θεό να μην υπάρχει κακία στον άνθρωπο. 162. Όνομα είναι το διακριτικό σημείο ενός από τα πολλά. Γι' αυτό είναι ανοησία να νομίζουμε ότι ενώ ο Θεός είναι ένας και μόνος, έχει και άλλο όνομα. Γιατί η λέξη Θεός σημαίνει τον άναρχο, που δημιούργησε τα πάντα για τον άνθρωπο. 163. Εάν γνωρίζεις ότι έχεις κάνει πονηρές πράξεις, απόκοψέ τις από την ψυχή σου με την ελπίδα ότι θα κάνεις καλές πράξεις. Γιατί ο Θεός είναι δίκαιος και φιλάνθρωπος. 164. Γνωρίζει τον Θεό και γνωρίζεται από τον Θεό ο άνθρωπος, εκείνος που προσπαθεί να είναι αχώριστος από τον Θεό. Και αχώριστος του Θεού γίνεται αυτός που είναι σε όλα ενάρετος και απέχει από κάθε ειδονή. Όχι γιατί δεν έχει τα μέσα να την απολαύσει, αλλά γιατί το θέλει ο ίδιος από εγκράτεια. 165. Κάνε καλό σε εκείνον που σε αδικεί και θα έχεις φίλο τον Θεό. Σε κανέναν μην κατηγορείς τον εχθρό σου. Κάνε πράξη με επιμέλεια την αγάπη, τη σοφροσύνη, την υπομονή, την εγκράτεια και τα παρόμοια. Αυτή είναι η γνώση του Θεού. Να τον ακολουθείς με τα ταπεινοφροσύνη και τα όμοια. Αυτά δεν είναι έργα των τυχόντων, αλλά των στοχαστικών ψυχών. 166. Για εκείνους που τολμούν με ασέβεια να λένε έμψυχα τα φυτά και τα λάχανα, γράφω το παρόν κεφάλαιο. Για τους απλούστερους προς πληροφορία τους. Τα φυτά έχουν ζωή φυσική, αλλά δεν έχουν ψυχή. Λογικό ζώο λέγεται ο άνθρωπος γιατί έχει νου και μπορεί να δεχθεί την επιστήμη και τη γνώση. Τα άλλα ζώα όσα ζουν στη γη ή στον αέρα έχουν φωνή γιατί αναπνέουν και έχουν ζωή. Και όλα όσα μεγαλώνουν πεθαίνουν είναι ζώα. Επειδή ζουν και μεγαλώνουν, αλλά ψυχή δεν έχουν. 4 είδη ζώων υπάρχουν. Αλλά από αυτά είναι αθάνατα, άλλα από αυτά είναι αθάνατα και έμψυχα όπως οι άγγελοι, άλλα έχουν νου και ψυχή και πνοή όπως οι άνθρωποι, άλλα έχουν πνοή και ψυχή όπως τα ζώα, άλλα έχουν μόνο ζωή όπως τα φυτά. Και η ζωή προκειμένου για φυτά νοείται χωρίς ψυχή και πνοή και νου και αθανασία. Ενώ όλα τα άλλα χωρίς ζωή δεν μπορούν να υπάρξουν. Κάθε ψυχή ανθρώπου κινείται αδιάκοπα από τόπο σε τόπο. Κεφάλαιο 167. Όταν σου έρθει στο νου μια φαντασία ειδονής, πρόσεχε να μην σε παρασύρει αμέσως. Κάνε μια μικρή αναβολή και θυμίσου το θάνατο. Και ό,τι καλύτερο είναι να έχεις τη συνείδηση ότι νίκησες αυτήν την ψεύτικη ειδονή. 168. Όπως η γέννηση του ανθρώπου συνοδεύεται από το πάθος, γιατί ό,τι γίνεται στη ζωή συνοδεύεται από τη φθορά, έτσι και στο πάθος υπάρχει η κακία. Μην πεις λοιπόν ότι δεν μπορούσε ο Θεός να κόψει την κακία. Αυτά τα λένε οι ανέστητοι και μωροί. Δεν ήταν λοιπόν ανάγκη να αποκόψει ο Θεός την ύλη, γιατί τα πάθη αυτά είναι πάθη της ύλης. Και ο Θεός, αποβλέποντας το συμφέρον, απέκοψε την κακία από τους ανθρώπους και δόρισε το νου και τη σοφία και γνώση και διάκριση του καλού, για να γνωρίζουμε ότι η κακία μας δημιώνει και να την αποφεύγουμε. Ο ασυλλόγιστος όμως άνθρωπος ακολουθεί την κακία και καφιέται για αυτήν και αγωνίζεται πιασμένος από αυτήν όπως σε δίχτυα. Ποτέ δεν μπορεί να σηκώσει επάνω στο κεφάλι του και να δει, επάνω το κεφάλι του και να δει και να γνωρίσει τον Θεό, ο οποίος τα πάντα δημιούργησε για τη σωτηρία και θέωση του ανθρώπου. 169. Τα θνητά λυπούνται επειδή προγνωρίζουν ότι θα πεθάνουν.
Και η αθανασία, επειδή είναι αγαθό, πηγαίνει στις όρθιες και ενάρετες ψυχές. Ενώ ο θάνατος, επειδή είναι κακό, πηγαίνει στην ανόητη και άθλια ψυχή. 170. Όταν με ευχαριστία πλαγιάσεις το στρώμα σου, τότε φέρνοντας μπροστά σου τις ενεργησίες και την τόση πρόνοια του Θεού, γεμίζεις από καλές σκέψεις και χαίρεσαι περισσότερο και εφραίνεσαι και γίνεται ο ύπνος του σώματος νυφαλιότητα και αγρυπνία της ψυχής. Και το κλείσιμο των ματιών σου, αληθινή όραση του Θεού και η σιωπή σου και ο φορώντας το αγαθό προσφέρει ολόψυχα με πνευματική αίσθηση δόξα που ανυψώνεται στο Θεό των όλων. Γιατί όταν λείπει η κακία, η ευχαριστία και μόνη της αρέσει στο Θεό, παραπάνω από κάθε πολυθενή θυσία. Γι' αυτό, σε αυτόν ανήκει η δόξα, στους αιώνες, των αιώνων. Αμήν. Τέλος και το Θεό δόξα. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Αμήν.